Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος, τομεάρχης εξωτερικών και βουλευτής Β' Αθηνών. Καλησπέρα. 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 Πρόσφατα είδαμε μέσα στις τελευταίες εξελίξεις την υπογραφή της συμφωνίας στις Πρέσπες σχετικά με το όνομα των Σκοπίων, το λεγόμενο Σκοπιανό θέμα. Η συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια κακιά συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία κατώτερη των γενικά καλών περιστάσεων μέσα στην οποία έγινε η διαπραγμάτευση. Ενώ είχαμε καλές περιστάσεις, είχαμε μια κακιά συμφωνία. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία δεν την ψήφισε και δεν πρόκειται να την κυρώσει αυτή τη συμφωνία. Η θέση μας λοιπόν ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Η κυβέρνηση επιχείρησε με ένα εθνικό θέμα να παίξει εσωτερικά παιχνίδια. Πίστεψε, και αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μοιραίο λάθος για την συγκυβέρνηση, ότι θα διεμβόλιζε με αυτή τη συμφωνία και με την απόπειρα να λύσει, όπως πίστευε το Σκοπιανό, να διεμβολήσει τους πολιτικούς αντιπάλους και να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν το κατάφερε. Δεν κατάφερε τίποτα από τα δύο. Ούτε μια καλή συμφωνία έφερε και βεβαίως τη Νέα Δημοκρατία την έκανε μια γροθιά. Όλο το σχέδιο έχει καταρρεύσει. Και η κυβέρνηση των Πρεσπών θα υποστεί τις συνέπειες των λάθος υπολογισμών που είχε κάνει. Για το θέμα αυτό, το θέμα του ονόματος, έχουμε δει αντιδράσεις τόσο από τον κόσμο, αλλά και από την ίδια την πλευρά της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με αποχωρήσεις κάποιων στελεχών και βουλευτών. Η ΑΝΕΛ και ο κύριος Καμένος έφτασαν στο απότατο σημείο πολιτικής αναξιοπιστίας και πολιτικής σχιζοφρένειας. Στήριξαν μια κυβέρνηση για να υπογράψει μια συμφωνία με την οποία εκείνοι διαφωνούσαν και μάλιστα κάθετα. Αυτός ο βαθμός αναξιοπιστίας στην πολιτική πληρώνεται. Έτσι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εξαέρωσης των ανεξάρτητων Ελλήνων. Τα στελέχη φεύγουν το ένα μετά το άλλο διότι δεν αντέχουν άλλο αυτήν την συνεχή αναξιοπιστία, αυτόν τον πολιτικό κινησμό. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι μετά την κακή συμφωνία των Πρεσπών οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν παρελθόν, ελάχιστο παρόν και καθόλου μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.